Βλέπω χαμόγελο όμως το πρόσωπό σου. Πες μας λίγο πώς έζησες τον αγώνα στο τέλος. Τι έγινε και σήμερα, η ομάδα σας δεν μπόρεσε να φύγει σήμερα με νίκη. Καταρχήν δεν παίζουμε μόνοι μας. Παίξαμε απέναντι σε μια καλή ομάδα όπως έδειξε τη φετινή χρονιά. Εντάξει, νομίζω ότι αργήσαμε να μπούμε στο πνεύμα του παιχνιδιού. Ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι. Φάνηκε ότι θα κρινόταν σε μια φάση, ένα σουτ. Εντάξει, τύχη χαμογέλασε στον Απόλλωνα με το σουτ του Παναγιώτη. Εντάξει, ξέρετε, στο αθλητισμό δεν μπορεί να σου έρχονται όλα όπως τα θέλει. Σίγουρα στεναχωριέσαι, σίγουρα έχει πράγματα που μπορούσαμε να κάνουμε πολύ καλύτερα στο γήπεδο. Αλλά ο δρόμος είναι μπροστά, υπάρχει πολύς δρόμος, πρέπει να συνταχτούμε για το επόμενο παιχνίδι. Με την ΑΕΚ το Σάββατο, μεγάλο παιχνίδι, διότι εκεί πλέον σίγουρα σκέφτεσαι και τα ζευγαρώματα εν ώψη του τρίτου γύρου και τη συνέχεια. Πώς τη βλέπεις τη συνέχεια, coach? Ναι, εντάξει, νομίζω όσον αφορά τα ζευγαρώματα και αυτά, πάλι είναι πάρα πολύ νωρίς. Φαίνεται ότι τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την ΑΕΚ, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, θα είναι ένα ντέρπι. Κρίνεται η πρώτη θέση όσον αφορά στην πρώτη φάση. Δεν σημαίνει πάλι και πολλά. Σημαίνει κάτι, αλλά όχι και πάρα πολλά. Και θα πάμε βήμα-βήμα. Κότσι, ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ πολύ.